Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Το κατώτατο ημερομίσθιο αυξάνεται κατά 206 δραχμές και ο κατώτερος μισθός κατά 1089 δραχμές. Σε αυτά και όχι μόνον συμφώνησαν απόψε εργοδότες και εργαζόμενοι. Ύστερα από 6 συναντήσεις που προηγήθηκαν και μία απόψινή σύσκεψη που δήρηκε σε 4 ώρες, ο ΣΕΒ και η ΓΕΣΕ συμφώνησαν στη σύναψη Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Παρουσία του Υπουργού Εργασίας, κ. Ιωάννη Κουκιάδη, εργοδότες και εργαζόμενοι συμφώνησαν γύρω στα μεσάνυχτα τα εξής. Το κατώτατο ημερομίσθιο από 2.705 ανεβαίνει στις 2.911, ενώ ο κατώτατος μισθός από 64.016 δραχμές που ήταν το μήνα ανεβαίνει σε 65.105 δραχμές. Ενσωματώνεται η ΙΑΤΑ μέχρι και της 1ης 9ου του 1987. Καθιερώνεται 5η εβδομάδα αδείας σε όσους έχουν συμπληρώσει 25 χρόνια υπηρεσίας. Θα γίνει τέλος κοινή επιτροπή, η οποία θα αξιολογήσει τα μεγάλα θέματα που απασχολούν την οικονομία, δηλαδή την ανάπτυξη, την απασχόληση, την αμοιβή σε σύνδεση με την παραγωγικότητα. Τέλος, θα δημιουργηθούν μετά από 2 μήνες ειδικές ομάδες διαλόγου μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, οι οποίες θα αξιολογήσουν όλα αυτά τα μεγάλα προβλήματα. Αύριο τέλος συνεδριάζει η ΓΕΣΕ για να αναστείλει την 24ωρη πανελλαδική απεργία που είχε εξαγγείλει για την Τρίτη μετά τη σύναψη της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Αίσιο αποτέλεσμα είχε η απόψινή συνάντηση εργοδοτών και εργαζομένων. Τα βλέμματα όμως στρέφονται στην σημερινή συνάντηση του Πρωθυπουργού κ. Ζολώτα με την διοίκηση της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος, που θα γίνει με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η απεργία διαρκείας που έχουν κηρύξει από αύριο οι τραπεζοϋπάλληλοι και η οποία θα πραγματοποιηθεί αν δεν υπάρξει συμφωνία στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Με την πρώτη ψηφοφορία που θα γίνει αύριο στις 11 το πρωί αρχίζουν οι διαδικασίες για την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας. Μέχρι σήμερα είναι δεδομένο ότι σε καμία από τις 3 ψηφοφορίες δεν πρόκειται να εκλεγεί Πρόεδρος Δημοκρατίας, γιατί η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει παρόν και στις 3 ψηφοφορίες. Η δεύτερη ψηφοφορία θα γίνει στις 25 Φεβρουαρίου και σε αυτήν, όπως και στην πρώτη, χρειάζονται 200 ψήφοι για να εκλεγεί Πρόεδρος. Τρίτη ψηφοφορία θα γίνει στις 3 Μαρτίου και απαιτούνται 180 ψήφοι που δεν πρόκειται να συγκεντρωθούν. Στη συνέχεια η Βουλή θα και θα προκηρυχθούν εκλογές. Αύριο στις 10 το πρωί συνέρχεται η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, στην οποία ο κ. Παπανδρέου θα ανακοινώσει τον υποψήφιο που επέλεξε για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Το χαρτί του συνασπισμού της αριστεράς στην αυριανή πρώτη παρτίδα για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας είναι ο σημερινός Πρόεδρος κ. Χρήστος Αυτζετάκης. Στη σημερινή δηλαδή πρώτη ψηφοφορία, ο συνασπισμός θα προτείνει την υποψηφιότητα του κ. Σαρτζετάκη, τον οποίο θεωρεί ως το πιο κατάλληλο πρόσωπο, το οποίο θα μπορούσε να συγκεντρώσει την αποδοχή όλων των πολιτικών δυνάμεων. Σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από κύκλους της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ο κ. Σαρτζετάκης αντιμετωπίζει ευνοϊκά την πρόταση της υποψηφιότητάς του από την αριστερά. Από την πλευρά του, ο συνασπισμός της αριστεράς έσπευσε να ανοίξει πρώτος τα χαρτιά του, προκειμένου να προλάβει μια αντίστοιχη πρόταση του Ανδρέα Παπανδρέου και να μην μείνει πίσω στο παιχνίδι της τακτικής και των εντυπώσεων που παίζεται γύρω από τις διαδικασίες για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Στελέχη της αριστεράς θεωρούν ως το πιθανότερο να επιμείνει ο συνασπισμός στην υποψηφιότητα του κ. Σαρτζετάκη και στις 2 επόμενες ψηφοφορίες, χωρίς όμως να αποκλείουν την εμφάνιση μιας άλλης υποψηφιότητας, στην περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο μετά τους ελιγμούς που θα επιχειρήσει ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου. Με δεδομένο όμως ότι χωρίς την συμμετοχή της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να αναδειχθεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας και μετά τις ασκήσεις επί χάρτου που αρχίζουν με την αυριανή ψηφοφορία στη Βουλή, ο συνασπισμός ετοιμάζεται για τις εκλογές. Πρώτος σταθμός του στην Αθήνα, η συγκέντρωση που διοργανώνει την ερχόμενη Τετάρτη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με ομιλητές τους κυρίους Χαρίλα Φλωράκη και Νίκο Κωνσταντόπουλο. Η Νέα Δημοκρατία σε ανακοίνωσή της εκφράζει την ελπίδα ότι η δημοσιευτής πληροφορία, σύμφωνα με την οποία ο Πρωθυπουργός κ. Ζολώτας συζητεί παράταση των συμβάσεων όλων των εκτάκτων υπαλλήλων του Δημοσίου ως τον Ιούνιο, δεν αληθεύει. Η Νέα Δημοκρατία συμφωνεί για την αντιμετώπιση τυχών επιτακτικών αναγκών στη δημόσια διοίκηση, να παραταθούν στις περιπτώσεις αυτές συμβάσεις εκτάκτων υπαλλήλων ή και να προσληφθούν νέοι. Πάντοτε όμως στα πλαίσια ισχυώντων νόμων και σε πολύ περιορισμένη έκταση. Να γίνει δε χρήση της δυνατότητας μετατάξεων, την οποία δημιούργησε ο νόμος που πρόσφατα εψήφισε ομοφόνος η Βουλή. Και καταλήγει η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Η γενική παράταση των συμβάσεων των εκτάκτων υπαλλήλων θα αποτελούσε βαρύ πλήγμα όχι μόνο για την οικονομία, αλλά και για την αξιοπιστία της σημερινής κυβέρνησης.
Αναχωρεί αύριο το απόγευμα για επίσκεψη στο Βελιγράδι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης θα έχει συνομιλίες και γεύμα εργασίας αύριο το βράδυ με τον πρωθυπουργό κ. Μάρκοβιτς. Την Τρίτη, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα συναντηθεί με την πρόεδρο της Σοσιαλιστικής Συμμαχίας Εργαζόμενου Λαού, κ. Μιλόσεβιτς, και στην συνέχεια με τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Βουλής, δ. Σλόμπροταν Γλυκορίζεβιτς. Ακολούθως θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Διοικούς Επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος, καθηγητή Μικουνόβιτς, και στη συνέχεια με το μέλος της Διοικούσης Επιτροπής του Εθνικού Ρίζοσπαστικού Κόμματος, κ. Μιλέν Κοράτνικ. Το μεσημέρι θα παρακαθίσει σε πρόγευμα που θα παραθέσει η κυρία Μιλόσεβιτς και ακολούθως θα έχει συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών, κ. Λόνκαρ, τον Αντιπρόεδρο του Προεδρείου της Ιουγκοσλαβίας, δ. Γιώβιτς, και τον τοποτηρητή του Πατριαρχείου της Σερβίας, Μητροπολίτη Σλοβενίας και Κροατίας, κ. Γιοβάν. Ο κ. Μητσοτάκης θα επιστρέψει το βράδυ της Τρίτης στην Αθήνα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρέας Παπανδρέου, με επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Αγαπητό, την οποία κοινοποιεί και στον Πρωθυπουργό, κ. Ζολώτα, αναφέρεται στη διαδικασία προώθησης του φορολογικού νομοσχεδίου. Του ζητεί συγκεκριμένα να κατατεθεί αύριο στη Βουλή, να γίνει χωρίς καθυστέρηση η επεξεργασία του στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή και να εισηχθεί προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής σε τέτοιο χρόνο, ώστε να καταστεί δυνατή η επιψήφιση και κήρυξή του πριν από την διάλυσή της. Το μεσημέρι, ο κατηγορούμενος για την υπόθεση του Ιουγκοσλαβικού καλαμποκιού Νίκος Αθανασόπουλος θα γνωρίζει αν θα οδηγηθεί στον Κορυδαλό ή όχι. Το αν θα προφυλακιστεί ο κατηγορούμενος Νίκος Αθανασόπουλος θα αποφασιστεί μετά την υποβολή της γνωμοδοτήσεως των τριών βουλευτών αναπληρωτών κατηγόρων στον ανακριτή του Ειδικού Δικαστηρίου, κ. Δασκαλάκη. Αν υπάρξει συμφωνία κατηγόρων και ανακριτού, ο Αθανασόπουλος θα προφυλακιστεί. Αν υπάρξει διάσταση απόψεων, τότε η υπόθεση θα εισαχθεί προς συζήτηση στο τριμελές δικαστικό συμβούλιο. Στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Αθηνών θα εκδικαστεί σήμερα η υπόθεση του Μιχάλη Σταματελάτου, άλλοτε διευθυντού της Ιωνικής Τραπέζης στη Νέα Σμύρνη και πρώην Προέδρου του Πανιωνίου, ο οποίος κατηγορείται για υπεξαίρεση περίπου 400 εκατομμυρίων δραχμών. Άλλη μια είδηση τώρα από τον δικαστικό χώρο. Ο νέος προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πλημελιωδικών, κ. Σταθόπουλος, ο οποίος αναλαμβάνει σήμερα τα καθήκοντά του, θα ασχοληθεί με το θέμα της ασκήσεως ποινικής διώξεως κατά της Τριμελούς Επιτροπής Ασύλου του Πολυτεχνείου και πιθανότατα κατά της συγκλήτου για υπόθαλψη εγκληματιών. Ενδοκυβερνητική διαμάχη εκδηλώθηκε στη Βόνη μεταξύ φιλελευθέρων και χριστιανοδημοκρατών, ύστερα από τις αντικρουόμενες απόψεις που διατύπωσαν οι Υπουργοί Εξωτερικών και Αμήνης για το ρόλο του ΝΑΤΟ σε μια ενωμένη Γερμανία. Βρετανική εφημερίδα αναφέρει ότι η Πρωθυπουργός Μάργαρετ Θάτσερ επιδιώκει την συνεργασία Ευρωπαίων ηγετών για να επιβραδύνει την πορεία που ακολουθεί ο καγκελάριος Χέλμουντ Κόλ, με στόχο την ενοποίηση των δύο γερμανικών κρατών. Για το δημοσίευμα αυτό, πηγή της Downing Street προέβησε αποκλειστική δήλωση προς τον ανταποκριτή του Αντένα στο Λονδίνο, Γιώργο Χανιώτη. Η πρωθυπουργός κ. Θάτσερ, που εξ αρχής είχε συστήσει σύνεση στο θέμα της επανένωσης της Γερμανίας, έχει αρχίσει να ανησυχεί σοβαρά από το ρυθμό με τον οποίο ο καγκελάριος Κόλ προχωρεί προς την ενοποίηση των δύο Γερμανιών. Τις ανησυχίες αυτές της κ. Θάτσερ περιγράφει εντονότατα βρετανική κυριακάτικη εφημερίδα, η οποία αναφέρει ότι η κ. Θάτσερ προετοιμάζει κοινό ευρωπαϊκό μέτωπο για να επιβραδύνει τον Δόκτωρα Κόλ και προσθέτει ότι θα κάνει επαφές με τον πρόεδρο Μιτεράν και τον Ιταλό πρωθυπουργό Τζούλιο Ανδρεώτη. Και ακόμα, πως πολλές χώρες της ΕΟΚ, όπως Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, θα ευθυγραμμιστούν με την Βρετανία, διότι έχουν να χάσουν πολλά εάν πάρει η Ανατολική Γερμανία βοήθεια από το Περιφερειακό Ταμείο της ΕΟΚ. Εκπρόσωπος του Πρωθυπουργικού Γραφείου σε αποκλειστική του δήλωση προς τον Αντένα παρατηρεί ότι εν λόγω εφημερίδα το έχει παρακάνει κάπως και διαβεβαιώνει πως η κυρία Θάτσερ δεν επιδιώκει την απομόνηση του φίλου και συνεργάτη Δ. Κόλ και προσθέτει: πρέπει όμως να προχωρήσουμε με σύνεση. Το θέμα πρέπει να συζητηθεί μεταξύ των τεσσάρων δυνάμεων μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και στην ΕΟΚ, καθώς και στη μεγάλη συνάντηση των 35 κρατών. Δεν διαφωνούμε με τα όσα συμφωνήθηκαν στην Οτάβα μεταξύ των τεσσάρων δυνάμεων. Εκείνο που λέμε είναι ότι η ενοποίηση πρέπει να προχωρήσει σταδιακά και πως οι γειτονικές προς τη Γερμανία χώρες πρέπει να έχουν εγγύηση για τα σύνορά τους. Χώρες όπως η Ολλανδία, Πολωνία, Βέλγιο και Γαλλία. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν εχέγγυα για τη διατήρηση της γραμμής Οντερνάισερ. Και ότι ναι, η κυρία Θάτσερ θα συναντηθεί με Ευρωπαίους ηγέτες για να ανταλλάξουν απόψεις. Λονδίνο, Γιώργος Χανιώτης για τον Αντένα. Να επιστρέψουμε στη χώρα μας, όπου με δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών και καταθέσει στεφάνω στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, η Πανυπηρωτική Ένωση και ο Βόρειο Υπηρωτικός Σύλλογος τίμησαν την επέτειο της απελευθερώσεως των Ιωαννίνων από τον τουρκικό ζυγό και την συμπλήρωση 76 χρόνων από την ανακήρυξη της αυτονομίας της Βορείου Υπήρου.
Στη δοξολογία χωροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Σεραφείμ, ο οποίος σε σύντομο χαιρετισμό του είπε ότι η ελευθερία δεν κατακτάται μόνο με δοξολογίες στον ύψιστο, αλλά είναι δέντρο αιμοχαρές. Μίλησαν επίσης οι πρόεδροι των δύο συλλόγων, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για τη βάναυση μεταχείριση των 400.000 βόρειοϋπηρωτών από το καθεστώς του Αλία, ζήτησαν ανάμεσα στα άλλα σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ελεύθερη εκτέλεση των θρησκευτικών καθηκόντων των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου. Ζήτησαν επίσης να γίνει έρευνα για να διαπιστωθεί αν ζουν ακόμη οι αδελφοί Πράσου. Στην τελετή παραβρέθηκαν ακόμη και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μπουλούκος και Λόρας. Ο Πρωθυπουργός της Ρουμανίας, Πέτρε Ρωμάν, που επισκέπτεται επίσημα το Παρίσι, δήλωσε ότι απεκατεστάθη η τάξη στο Βουκουρέστι, όπου νωρίτερα εκατοντάδες διαδηλωτές είχαν καταλάβει τα κυβερνητικά γραφεία και είχαν αποκλείσει για ώρες τον αντιπρόεδρο της ρουμανικής κυβερνήσεως, Βοϊκάν Βοϊκολέσκου. Σε συνέντευξή του στο γαλλικό κανάλι Antenne, ο κύριος Ρωμάν, επικαλούμενος αξιωματούχους της κυβερνήσεώς του, δήλωσε ότι συνελήφθη απροσδιορίστος ο αριθμός διαδηλωτών. Το Associated Press μετέδωσε ότι 500 άτομα που φώναζαν κάτω ο κομμουνισμός και ζητούσαν την παρέτηση του κυρίου Ρωμάν έσπασαν τα τζάμια του κυβερνητικού κτηρίου με πέτρες και σιδερολοστούς και κατέλαβαν τελικώς το κτίριο, κρατώντας σχεδόν όμηρο τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως. Οι 1.000 περίπου διαδηλωτές έξω από το κτίριο καλούσαν το λαό σε νέα επανάσταση. Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία, πρόκειται για τα βιαιότερα επεισόδια από την εξέγερση του περασμένου Δεκεμβρίου. Επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη του Ευάγγελου Αβέροφ, το ΣΥΤΣΑ ετελέστη σήμερα το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Μετσόβου με πρωτοβουλία του Δήμου. Στο Καρπενήσι έγινε το μνημόσυνο του βουλευτή Ευρυτανίας Παύλου Μπακογιάννη και στην αίθουσα Ευγένιος ο Ετωλός το πνευματικό μνημόσυνο. Οι γονείς του δολοφονημένου βουλευτή Ευρυτανίας Ειρήνη και Πατρί Κωνσταντίνος, η σύζυγός του Ντόρα, τα αδέρφια του Νίκος και Αναστασία, Ευρυτάνες της Διασποράς που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Εταιρείας Ευρυτάνων Επιστημόνων, οι πολιτικές και εκκλησιαστικές αρχές του νομού. Όλοι εκεί, σε ένα ταπεινό προσκύνημα στον εκλειπώντα δικό τους άνθρωπο, το παπαδοπέδι από τη Βελωτά, τον πολιτικό που οραματίστηκε το αύριο της Ευρυτανίας. Αναφορά στον άνθρωπο και τον λειτουργό του τύπου, έκανε εκ μέρους της ΕΣΥΑ ο δημοσιογράφος κ. Οδυσσέας Ζούλας. Ανάλυση του προγράμματος της περιφερειακής αναπτύξεως του νομού που παραμονή της δολοφονίας του βουλευτή ενέκρινε η ΙΟΚ, έκανε ο καθηγητής του Μεσοβίου Πολυτεχνείου Γενικός Διευθυντής της ΔΕΗ κ. Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος. Επιγραμματικά, ο πρόεδρος της Εταιρείας Ευρυτάνων Επιστημόνων κ. Οικονόμου ανέφερε. Ο άνθρωπος κρίνεται από το έργο του και ο Παύλος Μπακογιάννης άφησε πίσω του μόνο έργο. Έργο σπουδαίο, καθοριστικό για το μέλλον της Ευρυτανίας. Οι φιλελεύθεροι δημοκράτες είναι οι νικητές των εκλογών στην Ιαπωνία. Διατηρεί την απόλυτη πλειοψηφία στην κάτω βουλή της Ιαπωνίας, το κυβερνών κόμμα των φιλελευθέρων δημοκρατών, παρά το γεγονός ότι πολλά στελέχη του κατηγορήθηκαν για ανάμειξη σε πολιτικο-οικονομικά σκάνδαλα. Τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης προβλέπουν ότι οι φιλελεύθεροι δημοκράτες θα συγκεντρώσουν 271 έδρες σε σύνολο 512. Ο πρωθυπουργός του Σίκι Κάιφου είπε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα αποτελεί ένα είδος κάθαρσης. Οι σοσιαλιστές υπό την ηγεσία της κυρίας Ντόι ενίσχυσαν τη δύναμή τους. Τα τελικά αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν το πρωί. Απόκριες μέρες καρναβαλιού και σε πολλές περιοχές γιορτάστηκε με κέφι το καρναβάλι, μια και ήταν η προτελευταία Κυριακή της αποκριάς. Στα Μελίσια, στην κεντρική λεωφόρο, η παρέλαση των αρμάτων κράτησε 2 ώρες. Η κοινότητα και οι τοπικοί φορείς, τα δημοτικά και τα γυμνάσια της περιοχής, εξίδλυσαν τη φαντασία τους. Υπό τους ρυθμούς της λαμπάντα και άλλων βραζιλιάνικων χορών, παρήλασαν πρωτότυπες ομάδες μεταμφιεσμένων. Βρήκαν μάλιστα την ευκαιρία να διεκδικήσουν μέσα στο κέφι της αποκριάς καλύτερη παιδεία, στέγη για τους πόντιους πρόσφυγες, ακόμα και να προπαγανδίσουν την Ολυμπιάδα του 1996. Στο νέο ψυχικό, ο Δήμος οργάνωσε μια αποκριάτικη παράσταση. Κλόουν, ζογκλέρ, ταχυδακτυλουργίες διασκέδασαν τα μασκαρεμένα παιδιά που συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ελευθερίας. Στην άλλη άκρη της Αθήνας, στο Μοσχάτο, χιλιάδες κόσμου παρακολούθησαν την παρέλαση αρμάτων που ο Δήμος οργανώνει για 4η χρονιά φέτος με μεγάλη επιτυχία. Καλλίγραμμες χορεύτριες, πρωτότυπα άρματα, μικροί-μεγάλοι μασκαράδες ζωντάνεψαν τη λεωφόρο Μακρυγιάννη για μια περίπου ώρα. Σκηνές που θυμίζουν λίγο το φλογερό Ρίο. Κέφι, σερπαντίνες και επίσημοι. 6 βουλευτές και εκπρόσωπος της Σοβιετικής Πρεσβείας παρέστησαν στην εκδήλωση. Ας απολαύσουμε λίγο και ας ευχηθούμε και του χρόνου. Άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια θα έχουμε αύριο στην Αττική. Λιακάδα, ασθενής άνεμη και καλή θάλασσα προβλέπονται για αύριο στην Αττική.
Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο και θα κυμανθεί στα βόρεια προάστια από 4 μέχρι 16 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές από 6 μέχρι 19 βαθμούς Κελσίου. Με την 21η αγωνιστική συνεχίστηκε σήμερα το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας στο ποδόσφαιρο. Σημειώνουμε ότι δεν έγιναν οι αγώνες Ερών Όφη και Ηρακλής ΑΕΚ λόγω της απεργίας των υπαλλήλων στα εθνικά στάδια. Τα αποτελέσματα: Λεβαδιακός ΠΑΟΚ 1-1, Πανσεραϊκός Όφη ανεβλήθη, Εθνικός Καλαμαριάς 2-1, Ιωνικός Δόξα 1-0, Λάρισα Απόλλων 2-3, Ολυμπιακός Βόλου Πανιώνιος 0-2, Ηρακλής ΑΕΚ ανεβλήθη, Ξάνθη Ολυμπιακός 4-1, Άρης Παναθηναϊκός 1-4. Να δούμε και την νικήτρια στήλη του προπό. 2-1-1, 1-2-χ, 1-2-χ, 1-2-1-χ. Ας παρακολουθήσουμε όμως τα 18 από τα 24 γκολ που σημειώθηκαν σήμερα. Κούις προς την παλιά για τον Αλεξανδρίδη. Αλεξανδρίδης μες στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Σουτάρει και είναι το 1-0. Βαζέχα, σουτάρει ο Βαζέχα και είναι το 1-1. Ένα φανταστικό γκολ από τον Κρίστοφ Βαζέχα. Είναι το 1-1. Εκτελεί τελικά ο Σαραβάκος το φάουλ. Κεφαλιά και το γκολ. Σαραβάκος το φάουλ. Αντωνίου κεφαλιά. Και είναι το 3-1. Για το Βαζέχα. Βαζέχα μπαίνει μέσα στην περιοχή του Άρη. Σουτάρει. Και είναι το 4-1. Λεμονής αποφεύγει. Θα μάσει δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Πλασάρει και ένα. Το 1-0 για το Λεβαδιακό. Έχει την μπάλα στην περιοχή. Βγαίνει ο Τουρσουνίδης. Για πολύ επικίνδυνη φάση και τελικά το γκολ. Το γκολ από τον Γιώργο Σκαρτάδο. Κοτίδης. Μέσα στην περιοχή ο Κοτίδης. Θα πέσει στο έδαφος και τελικά πέναλτι όπως καταλογίζει ο κ. Βασιλάκης. Κοτίδης στο πέναλτι για τον Εθνικό λοιπόν και η μπάλα στα δίχτυα του Πινιώτη. Εθνικός Καλαμαριά 1-0. Φάουλ για τον Εθνικό με εκτελεστή τον Κοτίδη. Το σούτο, το γύρισμα το ωραίο του Παπαδόπουλου και το 2-0. Θα γίνει η σέντρα. Ο Καπουράνης στην κεφαλιά και είναι το 1-0 για τον Πανιόνιο. Θα γίνει η σέντρα. Ο Μαύρος στο σούτ. Απευθείας μονοκόμμα το σούτ από το Θωμά Μαύρο και είναι το 2-0. Προσπαθεί να ξεφύγει από τον Κεσόμπε Χλιβανίδης. Κάνει τελικά και τη σέντρα. Η κεφαλιά από τον Μπορφύρη και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Είναι το 1-0 για τον Ιωνικό. Ένα λεπτό πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Για τον Αθανασιάδη, Καρασαβίδης τώρα. Ξεφεύγει από τον Παπαντονίου. Θα γυρίσει στη μεγάλη περιοχή Γκαλίτσιο στο λάθος. Κάτσεμπαχ και το 0-1. Για την ομάδα του Απόλλωνα στο 27ο λεπτό. Νέα προσπάθεια από τους παίκτες του Απόλλωνα με τον Αθανασιάδη που είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Σουτάρει δυνατά και τον γκολ. Έχει να αντιμετωπίσει τους παίκτες της Λάρισας. Πολύ ωραία παλιά για τον Καρασαβίδη. Πλασάρι και τελικά ναι, το 0-3 για την ομάδα του Απόλλωνα. Η Λάρισα στην επίθεση, Τσιλιάκος. Για τον Καραπιάλη, σουτάρει δυνατά. Τελικά λάθος επιλογή από τον Κουρκούνα. Μειώνει σε 1-3. Η παλιά για τον Κυριλίδη, Βουτυρίτσας, μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ξεφεύγει από τον Κολιτσιδάκη, θα ξεφύγει από τον Κουρκούνα και το 2-3. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων του Antenna TV. Καλή σας νύχτα.